Ηθοποιός σημαίνει φως. Νίκος Μουζακιώτης. Η καριέρα και το όνειρό του ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Στα 14 του χρόνια μπήκε στο χώρο του κινηματογράφου. Οι εποχές δύσκολες. Τα χρήματα λίγα. Λίγο αργότερα και στην προσπάθειά του να γίνει γνωστός, γύρισε ταινίες σεξ. 50 χρονών σήμερα είναι ιδιοκτήτης κινηματογράφων και ένας ευτυχισμένος οικογενειάρχης. Ζει με τη γυναίκα του Γογό, την 22χρονη κόρη του Ντίνα και τον μικρό του γιο, Δημήτρη. Δίπλα μου λοιπόν έχω για να περάσω κατευθείαν στην παρουσίαση του καλεσμένου μου του βασικού, τον κύριο Μουζακιώτη. Ο κύριος Μουζακιώτης σήμερα βέβαια δεν είναι 15 χρονών. 15 χρονών όμως ήταν όταν ξεκίνησε. Την πρώτη σαν, όχι σαν ταινία, έχω παίξει ταινία όχι σεξ, ταινία κανονική 12 χρονών ας πούμε. Σαν ταινία κανονική, δράματα που λέμε και τέτοια. Να το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα από την αρχή για όσους δεν κατάλαβαν, ότι εσείς δεν ήσασταν ηθοποιός στις κοινωνικές ταινίες ή στις ταινίες δράσης ή στις άλλες ελληνικές ταινίες που παίζονταν τότε, τη δεκαετία του 60, του 70. Ήσασταν ηθοποιός, πρωταγωνιστής σε πορνό ταινίες. Ναι, ήθελα να ανεδειχτώ κατά κάποιο τρόπο και έπαιξα και πορνό. Κολλήσατε σε αυτό το χώρο, μείνατε σε αυτό το χώρο. Ναι, κόλλησα, ναι, γιατί έκανα παραγωγή μετά. Κάνατε παραγωγή, ναι. Δηλαδή ξεκινήσατε για ηθοποιός σε άλλου είδους ταινίες, ναι. Και μείνατε στις πορνοτενίες. Μείνατε εκεί. Ναι, ναι. Δηλαδή, άρχισε να σας αρέσει από ένα σημείο και μετά. Όχι, γιόλας. Εγώ πήγαινα για να ανεδειχτώ. Δεν πήγαινα, ας πούμε. Πώς να σου το πω, δηλαδή. Για να περάσετε καλά. Ναι, όχι. Για να κάνετε, ναι, δηλαδή. Θα πάω, θα παίξω, θα γνωριστώ με τους παραγωγούς, με τους ηθοποιούς. 15 ολόκληρα χρόνια ασκούσατε αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ότι κομπλάρισα κάπου. Μάλιστα. Πήγα στο πλατό που δεν το ξέρω, από την πλατό το λέγανε. Εκεί το έμαθα, πρώτη φορά έμπαινα σε στούντιο. Δεν κομπλάρατε. Γιατί... Είναι μεγάλη απορία μου. Συγγνώμη κύριε Κολέτη, και θα πάρετε μετά το λόγο. Δεν κομπλάρατε που εσείς έπρεπε να κάνετε την πιο φυσιολογική πράξη. Όχι, του δεν κόσμου, κομπλάρισα γιατί έρωτα, θα πω κάτι. Αλλά που... με ανθρώπους που δεν γνωρίζατε. Όχι, θα... Και για την αμοιβή τους, όχι επειδή αγαπούσατε το όχι, τέρι σας. Δεν κομπλάρισα, θα πω κάτι που μπορεί να φανεί πολύ έτσι. Μπορεί να σοκάρει. Εγωιστικό ή πολύ φαντασιο... με ναι. Φαντασία. Ναι. Εγώ από 13 χρονών είχα γκόμενες, όχι γκόμενα. Ήμουν τόσο ωραίο παιδί. Γελάει που... η κυρία Γεωργία. Δεν έχει σημασία, ακόμα δεν είχε γεννηθεί η γυναίκα μου. Λοιπόν, ήταν 13 χρονών, την παίρνω 12 χρόνια. Φυσικό είναι δεν είχε γεννηθεί ακόμα η γυναίκα μου. Λοιπόν, ήμουν τόσο ωραίο παιδί που με επηρεάζανε. Καταλαβαίνω, δεν λέω όμως ότι όταν πήγα στο πρώτο γυμνό που έκανα, ας πούμε, το μπλάρισμα, ότι εντάξει, αυτοί το ρίξανε ότι δεν φαίνεται το κεφάλι, δεν φαίνεται αυτό, μόνο το σώμα, τα πόδια. Κάπου σας... Και ξεφεύγεις ότι συντροπή. Την ώρα που σου λένε έτσι, εκδίνεσαι. Εντάξει. Σας έτυχε ποτέ σε αυτή την καριέρα. Καριέρα είναι γι' αυτό, έτσι δεν είναι. Καλά το λέω. Καριέρα δεν είναι. Καριέρα είναι. Επαγγελματική καριέρα. Σαν καριέρα το ξεκίνησε. Ασχολούμαι με τον κινηματογράφο, με τίποτα. Δεν σας έτυχε κάτι έτσι πολύ περίεργο, κάτι που να μην μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Τι εννοείται κύριε Κολέτη, να τα λέμε. Να μην μπορεί να συνεχίσει. Όχι, όχι. 15 χρόνια τραγουδάω και κάνω εκπομπές και αυτό είναι το επάγγελμά μου. Κατάλαβα. Να σου πω κάτι. Μα αυτό ήταν το τι με έκανε γνωστό στον κινηματογράφο. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Εμένα αυτό που εννοείς με έκανε γνωστό στον κινηματογράφο, διότι όταν ας πούμε είχε αφλογιστεί ο πρωταγωνιστής, τάκου το Μουζακιώτη. Τρέχα, πάρει τηλέφωνο Νίκο, αλλά τον πλάτησε τον. Ήσασταν όλο φλόγα δηλαδή. Είσαστε από τους ανθρώπους που δεν είχατε πρόβλημα. Σας χειροκροτάει ο φίλος σας. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να σας πω με κάποιο ευπρεπή τρόπο. Ναι, όχι, εντάξει, δεν είχαμε πρόβλημα σε αυτό και ήμουν το όνομα που λέμε. Ο τόπο, ο κορυφαίος. Αυτό το κουσκούνι που λέμε και. Α, ναι, ο κουσκούνι ήταν στα μετώ σας. Έχω ντουμπλάρει κάνα δύο φορές. Δηλαδή, εσείς, άλλη είδηση αυτή. Κύριε Μουζακιώτη, εσείς δηλαδή μας λέτε τώρα εδώ στις αληθινές ιστορίες ότι ήσασταν καλύτερος από τον κουσκούνι. Ναι, όπως. Το παραδέχεται και ίδιος αυτό δηλαδή. Κοίταξε να. Ή το λέτε εσείς έτσι. Ο Κουσκούνης ανεδείχτηκε με το ότι τι σου κάνω μάνα μου και δεν έκανε τίποτα. Εκεί. Δεν ανεδείχτηκε. Δεν ανεδείχτηκε σαν ηθοποιός. Ήταν το γέλιο ότι αυτού και μετά οι κινηματογράφιστες. Δηλαδή το προβάλανε περισσότερο. Ναι, την ώρα ο τίτλος, η εμφάνισή του, μήπως και όλα αυτά ήταν πιο εμπορική. Ναι, ήταν εμπορικός. Ήταν εμπορικός. Αν και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Πλέον πια έχει κουραστεί ο κόσμος. Αυτό το τι σου κάνω μάνα μου το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Ακριβώς, ας πούμε, και δεν έβλεπες τίποτα.